σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία τεσσάρων πειραματικών σχολείων στη Ροδόπη. Ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κ. Χαρίτου, εξέφρασε την ανησυχία του και την κατηγορηματική του αντίθεση, καθώς, όπως τόνισε, δεν υπήρξε συνένεση των εκπαιδευτικών και η εν λόγω απόφαση ελήφθη ερήμην των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης. Όσα τις τελευταίες ημέρες διαδραματίζονται στην εκπαιδευτική κοινότητα, τους μαθητές μας και τους γονείς, μετά την ανακοίνωση λειτουργίας τεσσάρων πειραματικών σχολείων στη Ροδόπη, χωρίς τη συνένεση των εκπαιδευτικών και ερήμην των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης, μας γεμίζουν ανησυχία και μας βρίσκουν κατηγορηματικά αντίθετους, δήλωσε χαρακτηριστικά. Η απόφαση για την ίδρυση και λειτουργία των τεσσάρων σχολείων ως πειραματικών, όπως οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών φορέων σημειώνουν, ελήφθη αγνοώντας πλήρως τις απόψεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, που είτε είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά, είτε δεν είχε ερωτηθεί, με πιο χαρακτηριστικό ότι οι αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων των σχολικών μονάδων ήταν όλες αντίθετες στη δημιουργία πειραματικών σχολείων. Ανησυχία υπάρχει και στην τοπική αυτοδιοίκηση ως προς τη δυνατότητα να υποστηρίξει την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος, ενώ η εσπευσμένη ανακοίνωσή της γεννά σοβαρά ερωτήματα αν πρόκειται για μια πρωτοβουλία που προετοιμάστηκε επιστημονικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά ή πρόκειται για μια επικοινωνιακή κίνηση. Αν το ενδιαφέρον της κυβέρνησης πράγματι ήταν τα θετικά μέτρα που υπόσχεται με τη δημιουργία αυτών των σχολείων να προάγουν την αναβάθμιση και την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, τότε το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί η ποιοτική αναβάθμιση στο βαθμό που είναι υπαρκτή και όχι φρούδα υπόσχεση πρέπει να περιορίζεται σε συγκεκριμένα ολιγάριθμα σχολεία και να μην αφορά το σύνολο των σχολικών μονάδων. Γιατί τα προτινόμενα ως θετικά μέτρα, όπως η προαγωγή καινοτομικών δράσεων, η ανάπτυξη της συνεργασίας σχολείων με πανεπιστήμια, η ανάληψη επιμορφωτικών δράσεων για το διδακτικό προσωπικό, η ίδρυση μαθητικών ομήλων δραστηριοτήτων, πρέπει να θεσμοθετούνται μόνο για τα πειραματικά και όχι για όλα τα σχολεία. Γιατί η μεγάλη πλειονότητα των σχολείων πρέπει να καθυλώνεται από την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική σε στασιμότητα και υπανάπτυξη, την ίδια στιγμή που σε κάποια λιγοστά σχολεία θα παρέχονται αυξημένες δυνατότητες και ενισχυμένα μέτρα από την πολιτεία για τη βελτίωσή τους. Ο εκπαιδευτικός κόσμος διαμαρτύρεται γιατί αντιλαμβάνεται ότι τα σχολεία αυτά αποτελούν πεδίο πειραματισμού σε βάρος της εκπαιδευτικής κοινότητας, αποτέλεσαν το πρόσχημα στις αρχές της δεκαετίας για τις διαθεσιμότητες και απολύσεις χιλιάδων εκπαιδευτικών και την κατάργηση σημαντικών ειδικοτήτων στα επαγγελματικά λύκεια. Γιατί οι εκπαιδευτικοί που σήμερα υπηρετούν σε αυτά τα σχολεία μπορούν να χάσουν την οργανική τους θέση και γι' αυτό αναγκάζονται να επιδοθούν σε ένα συνεχές κυνήγι προσόντων μέσα από ένα ναρκοπέδιο αλλεπάλληλων αξιολογήσεων προκειμένου να τη διατηρήσουν. Η κυβέρνηση στην πραγματικότητα ακυρώνει τον διερευνητικό και πειραματικό χαρακτήρα που μπορούσαν να έχουν τα σχολεία αυτά, όπως και τη δυνατότητά τους να συνεισφέρουν κάτι θετικό στη δημόσια εκπαίδευση, αφού στην πράξη ταυτίζει πλήρως το χαρακτήρα των πειραματικών με εκείνο των προτύπων σχολείων, καθιστώντας και αυτά εν τέλει σχολεία ελίτ. Η επιλογή της είναι να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό περιβάλλον σε ένα μικρό αριθμό επιλεγμένων σχολείων, ένα περιβάλλον που θα παρέχει προνομιακές μορφωτικές ευκαιρίες κατά αποκλειστικότητα στο μαθητικό δυναμικό τους, τις οποίες θα στερούνται οι μαθητές των άλλων σχολείων. Από την πλευρά μας, είμαστε αντίθετοι στο να καθιερωθεί θεσμικά και να κατοχυρωθεί στην πράξη ένα εκπαιδευτικό σύστημα διαφορετικών ταχυτήτων. Απορρίπτουμε κάθε αντίληψη και πρακτική που οδηγεί σε διαχωρισμό των μαθητών και μαθητριών σε διαφορετικά σχολεία βάσει των επιδόσεών τους. Η κοινωνία μας δεν χρειάζεται ελιτιστικά σχολεία αρίστων, αλλά συνολική ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία τεσσάρων πειραματικών σχολείων στη Ροδόπη, ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Χαρίτου, εξέφρασε την ανησυχία του και την κατηγορηματική του αντίθεση, καθώς, όπως τόνισε, δεν υπήρξε συνένεση των εκπαιδευτικών και η εν λόγω απόφαση ελήφθη ερήμην των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης. Στο σημείο αυτό, θα καλωσορίσουμε τον κύριο Χαρίτου να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρίτου. Καλησπέρα. Είναι αλήθεια ότι πράγματι δεν υπήρξε από την πλευρά της κυβέρνησης η συνεννόηση, αν θέλετε η συζήτηση με την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και με την ίδια την αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς η κυβέρνηση προχώρησε με έναν επικοινωνιακό τρόπο, θα έλεγα πολύ εσπεσμένα,
συγκρότηση αυτών των και συνίδρυση και λειτουργία αυτών των τεσσάρων πειραματικών σχολείων, γεγονός που γεννά σοβαρή ανησυχία, την οποία θέλω και δημόσια να εκφράσω. Εμείς κατά καιρούς έχουμε εκφράσει με κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεσή μας στην εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, που ενώ από τη μια πλευρά κρατάει υποβαθμισμένη τη δημόσια εκπαίδευση, επιβαρύνοντας οικονομικά στιγμή προωθεί σχολεία πολλών ταχυτήτων που θα παρέχουν γνώσεις, ευκαιρίες, προνόμια μαθητών και όχι στο σύνολο του μαθητικού δυναμικού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλω λοιπόν να σας πω πολύ κατηγορηματικά ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν σε συνεργασία και με τους εκπαιδευτικούς φορείς αλλά και με την αυτοδιοίκηση πρωτοβουλίες, έτσι ώστε πράγματι να συνεχίσει κανονικά η λειτουργία των υπαρχουσών σχολικών και προφανώς η ανάγκη που υπάρχει να επανεξεταστεί αν στην περιοχή τα τέσσερα αυτά πειραματικά σχολεία. Μάλιστα. Σαφής η θέση σας. Θα είμαστε εδώ να παρακολουθήσουμε το ζήτημα και το επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στο δελτίο μας, κύριε Χαρίτου. Πώς σας ευχαριστώ.